Παναγιώτης Καρακίτσιος αποφύτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Παρά τις παρενέσεις των δικών του να φύγει στο εξωτερικό, επέλεξε να μείνει στην Ελλάδα και να συστήσει τη δική του νεοφυή επιχείρηση. Η απόφαση τον δικαίωσε. Σήμερα η εταιρεία του είναι κερδοφόρος και το λογισμικό ισογεωμετρικής ανάλυσης και τρισδιάστατου σχεδιασμού αποτελεί μια παγκόσμια καινοτομία. Έμεινα στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε προστέμινη αξία, έχουμε ξεκινήσει πωλήσεις, βγάζουμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, έχουμε δημιουργήσει 4 θέσεις εργασίας για Έλληνες εξειδικευμένους επιστήμονες, αμείβονται σωστά. Τα περίπτερα 10 ελληνικών startups στους κλάδους της δόμησης και των κατασκευών που φιλοξενούνται στο πλαίσιο της έκθεσης Συμφακόμα στο ΜΕΚΠΕ Ανίας επισκέφτηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν τον μοχλό για τη βιώσιμη και δικαιή ανάπτυξη, επισήμανε ο Νίκος Παπάς. Η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής είναι εδώ για να υποστηρίξει, να δώσει τη δυνατότητα στις πρωτότυπες ιδέες να έρθουν σε επαφή με το ευρύ κοινό και να δείξουμε πραγματικά ότι υπάρχουν οι ιδέες, οι άνθρωποι, οι τρόποι και οι πόροι που μπορούν να κάνουν κάθε κλάδο της οικονομίας μας πολύ πιο παραγωγικό. Περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις ιδρύθηκαν την περίοδο 2016-2017. Η πρωτοβουλία Digital Greece του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής ξεκίνησε με την επιτυχημένη παρουσία 128 νεοφυείων επιχειρήσεων το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο περίπτερο 12. Εκτότε αποφασίστηκε σε κάθε μεγάλη έκθεση να λειτουργεί ένα μικρότερο περίπτερο με τις σχετικές startups από τον κάθε κλάδο. Η συμμετοχή μας σε τέτοιες εκθέσεις είναι πάρα πολύ ουσιαστική για μας. Ερχόμαστε σε επαφή και με εμπορικό κοινό και με ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις. Κάποια χρόνια νωρίτερα ίσως να μην το ξεκινούσε αυτό, τώρα είναι κατάλληλο το περιβάλλον. Ο Νίκος Παπάς συνομίλησε με τους startupers και ενημερώθηκε για τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε για μια νεοφυή επιχείρηση που ενθαρρύνει γυναίκες από το εξωτερικό να επενδύουν στην Ελλάδα υποστηρίζοντας τον οικολογικό τουρισμό. Yes. You made the perfect choice to come and work in Greece. Yeah, I think you so will too. Not regret it. Yes, I think so well done. Σε συνέχεια των πρωτοβουλειών για τη στήριξη των ελληνικών νεοφυείων επιχειρήσεων αναμένονται φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία προσανατολισμένα αποκλειστικά στις startups.